Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο καταρχήν θα απαντήσω για τις απαιτήσεις, θα απαντήσω σε ένα θέμα. Θα απαντήσω και σε μένα, σε αυτά που θέλω να ρωτήσω. Σε ένα λόγο θα απαντήσω, δεν υπάρχει. Όχι, δεν τα έχω θέσει, εγώ δεν έχω κουβεντιάσει. Μετά πάμε στο θέμα. Όχι, θα με αφήσει να κουβεντιάσω. Όχι, δεν υπάρχει κουβέντα. Γιατί? Στο καφενείο, κάνουμε συλλαγικές συνεδρίες. Μα σας έχω στείλει, δεν είναι κουβέντα. Μα σας έχω στείλει 14 μέρες. Και σας ζητάω να απαντήσετε. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι. Και δεν απαντήσατε. Φοβάστε πραγματικά να απαντήσετε. Δεν θα συζητήσουμε κάτι. Μισό λεπτό, ρε κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή θα συζητήσουμε. Θα βάζουμε θέματα εμείς. Δεν τα συζητάμε. Και θα συζητήσει ο Δήμαρχος. Μπορεί να μιλήσουμε εμείς. Πού το βρήκατε αυτό το γράμμα? Υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβλήνεται όλοι. Σας έχω κάνει ερωτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου και έχουν περάσει 3 μήνες και δεν απαντάτε. Για ποιο κανονισμό μιλάτε? Τον κανονισμό αλλά καρτ. Των ερωτήσεων των οποίων έχετε θέσει. Και εσείς και ο κύριος. Όχι, θα πρέπει να μιλήσω όμως. Αυτή τη στιγμή πριν λίγο ο κύριος Βρετάκος. Η νομοθεσία και ο κανονισμός, η νομοθεσία επαναλαμβάνω και ο κανονισμός δίνει στον Δήμαρχο το δικαίωμα να μπορεί να απαντήσει έναν θέτο χρόνο σε αυτά τα οποία θέτεται, γιατί δεν υποκαθιστούνται τα θέματα από τις ερωτήσεις. Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ύψιστο πράγμα, ύψιστο όργανο λειτουργίας του Δήμου και οφείλουμε όλοι να κινούμεθα εντός νόμου. 90 μέρες πρωτόκολλα σας έχω δώσει και δεν έχετε απαντήσει. Λοιπόν, πάμε δεν τρέπεστε που το λέτε αυτό. Δεν σας απαντάω, κύριε. Έχει απάντηση. Τι δεν έχει απάντηση. Δεύτερο. Να μην επειδή αναφέρατε τώρα πριν πολύ λίγο. Εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με κανένα. Με κανένα θέμα. Παρόλο που με έχετε δείξει κάθε εξακολούθηση προσωπικά. Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Πολιτικά ναι. Σαν δήμαρχο. Προσωπικά στην ιδιωτική σα ζωή όχι. Σαν δήμαρχο. Ο πατέρα μου, κύριε Κανάκη, να γνωρίζετε. Σαν δήμαρχο σου. Να γνωρίζετε, για να γνωρίζετε, για να μαθαίνετε και να μην σα πληροφορούν. Ούτε τον πατέρα σου, ούτε τον πατέρα σου. Ούτε τον πατέρα σου. Ούτε τον πατέρα σου. Ούτε τον πατέρα σου. 1963 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει καμία ουσία αυτό. Αριστούχο μαθητή, άριστο χειριστή. Είπε κανένα ότι δεν ήταν. Πρωτοπόρο σε πολλέ δραστηριότητε. Σα είπε κανένα δεν ήταν. Βεβαίω. Και είχε. Καλά, δεν σου αρέσει να ακούς και δεν σου αρέσει. Μ' αρέσει να ακούς. Εσένα δεν σου αρέσει να ακούς. Εσένα δεν σου αρέσει να ακούς. Εσύ είσαι μωρό. Εσύ είσαι μωρό και φοβάσαι. Όχι μόνο φοβάσαι. Δεν απαντάς. Ένα μήνα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν απαντάς και στα πρωτόκολλα που σου στέλνουν δουλειά. Έλα τώρα, αντέ. Όταν μιλάει επί του προσωπικού σε μένα, θα μιλήσει πολύ επί του προσωπικού σε μένα, πάντα θα το διακόπτω. Και τιμήθηκε για το ήθος του, την αξιοπρέπειά του. Ενώ εμείς είμαστε ανήθικοι. Και δεύτερον, δεν σας κρύβω ότι υπήρξε η οικογένειά μου μέρος της λαϊκής ριζοσπαστικής δεξιάς, την οποία είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν είχα ποτέ στο σπίτι μου ούτε όπλα, ούτε καταδότες, ούτε σημάδους. Ήμουνα και είμαστε υπερασπιστές της επιχειρηματικότητας, της ετοιμότητας και της αγωνιστικότητας. Παρόλο που έχουμε χτυπηθεί πολλές φορές από τη μοίρα της ζωής. Αυτό για να άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί εγώ μου αρέσει να κοιτάω και άλλο το άλλο. Και να μάθεις εσύ να μάθεις. Μιλάς επί του προσωπικού. Μιλάς επί του προσωπικού. Δεν μιλάω σαν δήμαρχο να σε πιάνω κάθε μέρα. Σαν δήμαρχο θα σε πιάνω κάθε μέρα. Καταρχήν από τον λόγο, μάθε να ακούς. Όταν μιλάς επί του προσωπικού, θα σε διακόπτω πάντα. Θα μιλήσεις σε όλους επί του προσωπικού. Δεν με απασχολεί. Και εμένα δεν με απασχολεί. Πάμε, θέλω να θέσω 2 σημαντικά θέματα. Μέχρι να τα δούμε αυτά, εμείς δεν στηρίζουμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, με το χέρι στην καρδιά, πόσα παιδιά φοιτούν σήμερα στα ΚΔΑΠ, γιατί η μελέτη λέει για 500 παιδιά, 150 λογότητα στην Πύλο, 150 στη χώρα, νομίζω αλλά τόσο στη Μαθόνη. Μήπως λέει την ύπαρξη δυναμικότητας. Η μελέτη μιλάει για 500 παιδιά. Σε παρακαλώ πρόεδρε, μην είστε σε.
Μιλάει για 500 παιδιά. Δεν είναι έτσι. Την έχω δώσει μελέτη, διαβάστε μαζί. Εγώ σου κάνω λάθος και εγώ. Εδώ έτσι. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Θα το πάμε ένα-ένα. Γιατί παρόλο που δεν έχουν άδεια, δηλαδή δεν είναι νόμιμα στα παραρτήματα. Όχι, όχι, δεν τα κλείνουμε. Πόσα παιδιά πάνε στη χώρα, μου λέει. Απάντησε μου στη χώρα, πόσα παιδιά πάνε. Έχουμε δύο κράτη. Όχι στη χώρα σα, δηλαδή που δεν είναι. Α τα βάλουμε ότι όλα είναι νόμιμα. Πόσα λεφτά, παιδιά φοιτούν στη χώρα σήμερα. Λοιπόν, στα δύο νόμιμα. Μα δεν λέω νόμιμα. Για μένα στη χώρα είναι νόμιμο, ρε Δημαρχέ. Πόσα παιδιά έχουν τούνε. Εγώ δεν σου κρύβω κάτι. Εγώ ότι είναι ακριβώς. Έχω τα στοιχεία, δεν έχω τα άλλα. Ούτε ένα παιδί. Περιμένετε, μην τα λέτε αυτά, γιατί δεν κάνει ανέτοιμο. Θα τα σου πω εγώ. Είναι λάθος. Εγώ όμως θα το πει. Είναι δύο κράτη νόμιμα διορισμένα με τα παραρτήματά του. Όμως αναφέρουμε τα δύο κράτη, έτσι πρέπει να κάνουμε. Στην βάση της πύλου είναι γεγραμμένα 45 παιδιά και στη μεθόνη είναι 10 παιδιά. Πόσα πάνε στην αυτά όμως υπάρχουν, αυτά τα παιδιά είναι που παίρνουν, δηλαδή παίρνουν μια επιχορήγηση. Εμείς φοιτούν πάρα πολλά παιδιά. Δεν πάνε στο συμπύλο οι 45 παιδιά. Φοιτούν 45 παιδιά και πήγα εδώ και δεν είναι ένα διαδότα να παίξει ήταν ο δάσκαλος και πληρώνεται. Εγώ σου πάω με το χέρι στην καρδιά και πραγματικά πίστευα να μπει στην αλήθεια. Στη χώρα δεν πάει, κανένα παιδί. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος λέγεται ένας καθηγητής, ο οποίος πρέπει να λέγεται. Ο Τσόπερας, ο οποίος άφαντος. Μισό λεπτό. Είναι άφαντος και τον πληρώνουμε εμείς. Είναι άφαντος. Υπάρχει ένας άλλος καθηγητής, δάσκαλος καθηγητής. Ένας πράσινος είναι άφαντος κι αυτός. Από τα 500 παιδιά είναι 20 λίκτρες και πολλά λέω στο Δήμο. Υπάρχουν τιμολόγια. Να σας δείξω εδώ, δηλαδή άμα δείτε τι κάνει αυτά που λέγεται ΓΔΑΠ, εδώ είναι αυτοκτονία. 40.000 σε 37.000 μια δόση, 13 την άλλη, οι αθλητικές φανέλες. Σε παιδιά που δεν υπάρχουν. Ας τα δείξω τώρα, μισό λεπτό. Θα τα δείξω εδώ τώρα, μισό λεπτό. Υπάρχει μια Μαρκοπούλα εδώ που είναι με στα γραφεία, γυρίζει, όπως λένε, του Γιώργου του Αρβανίτη. Άσε ρε Δήμαρχε, τελειώσε και τα πούμε όλα. Να τα, θέλω να τα δώσω, πάρτε. Πού υπάρχουν. Πάρτε, άμα δεν υπάρχει, πάρτε. Μισό λεπτό να σου δείξω τι υπάρχει. Για να μην μου λες τώρα. Πάρε, 12.596, πάρτε, δεν είναι σημαντικό. Δέκα σπορ, πάρτε. Για φανέλες, πάρε το, περίμενε. Ποιος άλλο, 25.000, έτσι δεν το δεις. Πού είναι αυτά, ρε παιδί μου. Πού είναι, αυτά που δεν ξέρω. Ο Δήμος έχει βάλει, δεν θα βάλει. Δεν υπάρχουν παιδιά, το καταλαβαίνετε τώρα. Πού δεν υπάρχουν παιδιά, πού το περίμενε. Υπάρχει μια Αρβανίτη λοιπόν, φοβάται να χάσει τη θέση της. Την έχουμε εδώ μισά, άσε να τελειώσει ο Δήμος. Πάρτε στοιχεία δικά σας, σημαντικά δεν έχει κάνει. Στο διάβολο δεν έχει κάνει. Ρε Δημαρχέ, στο διάβολο δεν έχει κάνει. Εδώ δικά σας είναι. Αποχωρώ, δεν έχει κάνει. Στο διάβολο δεν έχει κάνει. Ρε πάτε στο διάβια, αυτά που λες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Δεν υπάρχει αυτό. Πότε έγινε αυτό. Μιλάς για το 21. Πάρε μιλάς για το 21. Πάρε κι άλλο. Αυτό έγινε το 21. Πάρε άλλο, περίμενε. Κάτω σε κι άλλο. Αυτό μιλάς για το 21, τώρα μιλάς για το 21. 24, 24. Μα δεν είναι, το 21 δεν υπήρχε διάβια. Το 21 δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν κατάλαβα. Το 21 δεν υπήρχε, το 17 δεν υπήρχε. Γι' αυτό σου λέω δεν πάω να παρακολουθήσω. Γιατί εγώ ξέρω, εδώ αυτό το ένταλμα, η φιλοσοφία μας, η λογική μας, είναι ότι έχουμε χαλάσει πάνω από 100.000 ευρώ σε παιδιά που δεν υπάρχουν σαν κλάδο. Πώς δεν υπάρχουν παιδιά. Το 17 υπήρχαν παιδιά, 10 φαντάρια. Υπάρχει Αρβανίτη με τηλέφωνο και λέει να μην χάσουμε το πρόγραμμα. Γυρνάει από γραφείο σε γραφείο και βγαίνει το πρόγραμμα. Στο κυράκι μου τα λέμε. Πρόεδρε, επειδή σου αυτά είναι στο διάβια. Είναι κι άλλα στο διάβια. Ούτε τα μισά δεν είναι. Εσείς τα ανεβάζω, δεν ανεβάζω εγώ. Περίμενε, όχι. 23 Οκτώου του 2017 ναι. Το ένταλμα των 24.000. Ναι. Προσέξτε τώρα. Πήγαμε το 17. Συνεχίζουμε. Τα ΚΔΑΠ δεν πήγανε. Ναι, γιατί διαφωνείς, δεν πήγαν τα ΚΔΑΠ. Δεν υπήρχαν τα ΚΔΑΠ τότε. Είχες τα ΚΔΑΠ. Ξέρεις πόσες φανέλες παίρνεις με 27.000 ευρώ. Σε ένα στράτευμα. Αυτό υπερισχύει σε υποστήριξη. Τότε που φαίνεται πληρώνατε. Πληρώνατε, δεν πληρώνατε κατευθείαν τη μισοδοσία. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά... Καλά, κοιτάξτε τι λέει καλά. Διαβάστε το καλά. Διαβάστε το καλά. Ναι, περιμένετε. Εδώ είναι μισοδοσία της Βυσβίκης της Μαρίας.
24.000 μισθοί και Μαρία. Όχι, όχι. 24.000 μισθοί. Περίμενε κατά τα πάντα. Για να μιλήσετε με το χέρι στην καρδιά. Πού πάνε τα λεφτά. Λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι εγώ. Και λυπάμαι πραγματικά. Ότι να του πει αυτού του λόγου, όσο και 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 να του πει για λογιστάκο τι σου λέει. Τι να δημιουργήσω. Λογιστάκο ένας λογιστάκος είσαι. Όπως ο Πηλιακός λαός που λείπουν εκατομμύρια και πιάστηκε και φοβάσαι να βάλεις το πενηταράκι. Φοβάσαι να βάλεις το πενηταράκι από την τσέπη σου ενώ το έχει πάρει. Αυτός είσαι. Αυτό επαντρέπεσαι. Ένα μισθό. Δεν ξέρεις τα μισθέματα και δεν ξέρεις πόσα παιδιά πάνε στα τράπεζα του. Εγώ δεν ξέρω, θα απάντησα ακριβώς. Δεν θα απάντησα ούτε ένα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μου δώσω το λόγο, σε παρακαλώ. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα παιδιά που πάνε στο τράπεζα απάντησα σε αυτά τα νούμερα. Παρακαλώ, δεν θέλω διάλογο να απαντήσω. Παρακαλώ, θέλω να απαντήσω. Θέλω να απαντήσω, σε παρακαλώ, λέω. Λοιπόν, το ένταλμα. Πάει να πάει σπάξι, πάει όχι. Το προεδρείο να διατολίσει. Δεν είναι χώρο καθημερινού εδώ. Μην κάνει κάτι. Κάνει σε παρακαλώ. Λοιπόν, πόσα άτομα υπηρετούν σαν κράτη, υπηρετούν ήδη είπα. Το ένα ένταλμα αναφέρεστε στι 23 Οκτώβου του 2017. Και λέει η ΕΣΠΑ, υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ, υπηρεσίε υποστήριξη και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργική Απασχόληση. Προφανώ. Όχι. Είναι η δαπάνη μισθοδοσία των εργαζομένων. Δεν πειράζει να δείτε αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Έχουν εκείνου που στα χτυπώνουν να μάθουν. Να μάθουν. Είναι άσχημο. Ένα λογιστή σαν και εσένα που έχει κλέψει. Που είναι καταλογαμένη. Έχει κλέψει το Δήμο. Και φοβάται να βάλει το πενηνταράκι να πληρώσει για να μην κλέψει τσέπη. Αυτό είναι. Αυτό πάω. Κύριε Κανάκη, αν τα μίλαγες κύριε, αν τα μίλαγες εσύ, όταν ήταν τα προβλήματα του Δήμου και εδώ καθές, τότε να μαθώ. Έτσι. Κύριε Παναζόπλε, κύριε Περιώτη, απαιτώ να καταγραφεί απολύτως. Να καταγραφεί το κλίμα. Λοιπόν, ο κύριος Κανάκης, την κάνω ακριβώς την απορρέψη, όπως βλέπει. Ο κύριος Κανάκης προβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια συστηματική κατασυκοφάντηση κάτε μου μήνυση. Κάτε μου μήνυση. Δεν κάνω μήνυση. Κάνε μου αποφέρετε. Εγώ λοιπόν σου εξηγώ να μου απαντήσεις και δεν απαντάς. Εδώ το 2017 αναφέρεται σε ένα ένταλμα για να δείτε τι δημιουργικές σκέψεις έχει. Το 2017 αφορά τη μισοδοσία των κράτων. Αυτά είναι λεφτά του Δήμου και του προγράμματος ή δεν είναι. Είναι το 2020. Υπάρχει μεγάλη βεβαίωση πληρωμής με ποιος πληρώνει. Το 2021 μια μισθοδοσία σε εργαζόμενους που δεν υπάρχουν παιδιά. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχουν παιδιά. Και το 2020 δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν μου απαντήσατε. Είναι η πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτά είδα εγώ. Δεν μου απαντήσατε. Είναι άλλα τόσα και παραπάνω μες στο διάδια. Εγώ τα τράβηξα μόνο και μόνο για να σας δείξω ότι φεύγουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς πραγματικότητα.